Δεν προλαβαίνουν στα λογιστικά γραφεία οι φοροτεχνικοί να απαντούν στις ερωτήσεις ιδιοκτητών ακινήτων για το πόσο θα επιβαρυνθούν από το νέο ενιαίο φόρο. Θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Από το νέο φόρο θα ωφεληθούν οι ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ακριβές περιοχές. Θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων μικρής και μέσης αξίας και αγροτεμαχίων. Και παράλληλα θα φορολογηθούν μαντριά, ημιτελή κτίσματα, ιδιόκτητα πάρκινγκ και κοινόχρησες πισίνες. Έχουμε ένα σπίτι που έχει κομμένο ρεύμα, είναι ξενίκιαστο και κάθεται. Μέχρι σήμερα δεν είχε χαράτσι αυτό. Τώρα θα πληρώσει φόρο κανονικότατα. Ή ένα οικόπεδο που του ήρθε ενός από κληρονομιά. Αλλά έχει ένα εισόδημα 20.000 του χρόνου, 15.000 του χρόνου. Και είναι ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο στην Κηφισιά, ας πούμε. Θα πρέπει να πουληθεί αυτό. Με τον νέο φόρο προκύπτουν μειώσεις σε σχέση με το τέλος ακινήτων που έρχονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, για ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών 17 ετών στο δεύτερο όροφο, ο ιδιοκτήτης που έμενε στο χαλαργό πλήρωνε 505 ευρώ, πλέον θα πληρώνει 408 ευρώ. Το ίδιο διαμέρισμα στο εγάλεο από 429 ευρώ θα πληρώνει πλέον 326, από τα 841 ευρώ που πληρώνει ο ιδιοκτήτης Θιά θα πληρώνει πλέον 713 και στην Γλυφάδα από τα 673 θα πληρώνει 611. Έχουμε ένα σπιτάκι από το 22 και έχουμε γίνει νικαραίοι με τα χαράτσια που πληρώνουμε κάθε τόσο. Ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, ο Αμπελοκήπους, 80 τετραγωνικών μέτρων, από 375 ευρώ πλέον θα πληρώνει ο ιδιοκτήτης 329. Δεν έχω αγόρι μου, ένα σπίτι έχω, το έχω γράψει στον εγγονός που ας πληρώσει. Θα πληρώσει εγγονός. Βέβαια. Αφού το έχω γράψει. Ένα άλλο διαμέρισμα 100 τετραγωνικών 17 ετίας πρώτου ορόφου στο Εγάλαιο, με το ενιαίο τέλος ακίνητων πλήρων ο ιδιοκτήτης 468 πλέον θα πληρώνει 400 ευρώ. Τώρα τις αυξάνουν τις αντικειμενικές αξίες, διότι για την παλαιότητα τι λένε, άμα είναι πάνω από 26 έτη είναι 0,98 με 0,90 ο στέλνης της. Δηλαδή πάει στο 1. Στα αγροτεμάχια και τις γεωργικές καλλιέργειες που φορολογούνται για πρώτη φορά, ένα οικόπεδο 4 δερμάτων με ελιές στα ενόφυτα σε απόσταση έως 100 μέτρων από τη θάλασσα θα πληρώνει φόρο 140 ευρώ. Εάν υπάρχει σπίτι, ο φόρος θα φτάσει στα 700 ευρώ. 189 ευρώ θα πληρώνει φόρο το ίδιο αγροτεμάχιο στη Σαρονίδα, ενώ εάν υπάρχει σπίτι, 945 ευρώ. Εφεξής, οι ιδιοκτήτες του λόφου που βλέπετε πίσω μου θα πληρώνουν με τις αλλαγές στη φυγή ακινήτων φόρο για το οικόπεδο το οποίο κάθεται. Είχαμε επενδύσει δηλαδή πάνω στο ακίνητο και στο αγροτεμάχιο ή στο οικόπεδο εντός οικισμού και αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτά τα νούμερα που φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι είναι να πληρώσουν δεν βγαίνουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους τους. Για πρώτη φορά θα πληρώσουν και οικόπεδα εντός σχεδίου. Ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέτρων θα πληρώσει φόρο 226 ευρώ. Στο νόμο πάντως ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους του, τότε το δημόσιο μπορεί να περιμένει έως ότου πουληθεί το ακίνητο και έτσι να ξεχρεώσει. Που βρίσκει αντίθετο στους ιδιοκτήτες. Ζητήσαμε να έχουμε το δικαίωμα ο κάθε προηγούμενος να μπορεί να δίνει ακίνητο για να ξοφλάει τους φόρους. Μπράβο. Αυτό στην τελική διατύπωση αυτού που δόθηκε χθες δεν υπάρχει. Αλλά αυτό γιατί που το υπάρχει αυτό? Λέει να μεταβιβαστεί σε τρίτο. Σε τρίτο. Ναι, θα βρεις τρίτο. Ο φόρος θα καταβάλλεται σε δόσεις από το 2014 ενώ θα παρέχεται έκπτωση 1,5% για εφάπαξ καταβολή. Να καλησπέρισω τώρα τον Πάπη.